Ο Τραμπ υποσχέθηκε να δημιουργήσει τη διαστημική δύναμη της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ μετά τη νίκη των εκλογών. Κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ντιτρόιτ δήλωσε «Ήρθε η ώρα να καθιερωθεί η Εθνοφρουρά του Διαστήματος ως η κύρια εφεδρεία μάχης της διαστημικής δύναμης των ΗΠΑ». Επίσης δεν ξέχασε να επενέσει τον εαυτό του. Όταν γίνω πρόεδρος, είπε, θα υπογράψω την ιστορική νομοθεσία για την ίδρυση της Εθνοφρουράς του Διαστήματος και υποσχέθηκε και πρόσθεσε ότι εμπόδισε τη Ρωσία και την Κίνα να ξεπεράσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019 όταν δημιούργησε τη διαστημική δύναμη. Ο Τραμπ σημείωσε ότι ταυτόχρονα θα αναλάβει την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και θα προσφέρει ιστορικές επενδύσεις στην ανάπτυξη drones, τη ρομποτική, την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και τη δημιουργία υπερηχητικών όπλων. Σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ντιτρόιτ, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να σχηματίσει Εθνική Διαστημική Φρουρά εάν εκλεγεί στις 5 Νοεμβρίου 2024. Αυτό αναφέρει η Military Times. Ο πολιτικός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του ιστορική. Υπενθύμησε ότι η απόφασή του να δημιουργήσει τη διαστημική δύναμη το 2019 εμπόδισε τη Μόσχα και το Πεκίνο να προηγηθούν τη Ουάσιγκτον σε αυτόν τον τομέα. Οι εκλογές για τον αρχηγό του κράτους έχουν μεγάλη σημασία όχι μόνο για την ίδια τη χώρα, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν αντίκτυπο στην παγκόσμια πολιτική, οικονομία και ασφάλεια. Η διαστημική δύναμη είναι ένας κλάδος των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που ιδρύθηκε με σκοπό την επίβλεψη και την προστασία των διαστημικών συμφερόντων της χώρας. Αυτό περιλαμβάνει την προστασία των δορυφόρων και άλλων διαστημικών υποδομών που είναι κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια και τις τηλεπικοινωνίες. Η διαστημική δύναμη δεν αποστέλει στρατιωτικές δυνάμεις στο διάστημα, αλλά εστιάζει στην προστασία και την ενίσχυση των διαστημικών πόρων των ΗΠΑ. Η δημιουργία και η λειτουργία της διαστημικής δύναμης επιδρά στο διάστημα, κυρίως μέσω της ανάπτυξης τεχνολογιών και της εκτέλεσης αποστολών που στοχεύουν στην προστασία και την ενίσχυση των διαστημικών πόρων. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση του διαστημικού καιρού, την προστασία των δορυφόρων από κοσμικές ακτίνες και διαστημικά σκουπίδια, καθώς και την εξασφάλιση της ασφάλειας των διαστημικών πτήσεων. Επιπλέον, η έρευνα και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση του διαστημικού περιβάλλοντος και στην προετοιμασία για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές. Η παρουσία και η δράση της διαστημικής δύναμης στο διάστημα μπορεί επίσης να έχουν επιπτώσει τη διεθνή συνεργασία και τη διαστημική διπλωματία, καθώς οι διαστημικές δυνάμεις των διαφόρων χωρών αναπτύσσουν τις δικές τους πολιτικές και στρατηγικές. Η αποστολή της διαστημικής δύναμης στον ΗΠΑ είναι να παρέχει ασφάλεια και να διασφαλίζει ελευθερία δράσης στον ΗΠΑ στο διάστημα. Αυτό περιλαμβάνει προστασία διαστημικών συστημάτων που αναφέραμε, τα οποία είναι κρίσιμα για την εθνική ασφάλεια, την οικονομική ευημερία και την επιστημονική και τεχνολογική ηγεσία. Επιπλέον, η διαστημική δύναμη εργάζεται για ανάπτυξη διαστημικών δυνατοτήτων για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απειλές και να πετύχει τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Το μότο της, Semper Supra, πάντα επάνω, αντικατοπτρεί στην αφοσίωση στην υπεροχή στο διάστημα και την αναγνώρισή του ως κρίσιμο πεδίο για την εθνική άμυνα. Η διαστημική δύναμη έχει επίσης ενεργοποιήσει μονάδες όπως η 75η Μοίρα Πληροφοριών Επιτήρησης και Αναγνώρισης, που είναι αφιερωμένη στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις διαστημικές δυνατότητες του αντιπάλου, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια και την αποτροπή στο διάστημα. Οι βασικές λειτουργίες της διαστημικής δύναμης των ΗΠΑ εστιάζουν στην παρακολούθηση και την προστασία των διαστημικών συστημάτων και υποδομών που είναι κρίσιμα για την εθνική ασφάλεια και την οικονομική ευημερία. Όπως είπαμε, αυτό περιλαμβάνει τη μετώπιση απειλών όπως τα διαστημικά σκουπίδια, η κοσμική ακτινοβολία, την ενίσχυση της διαστημικής ασφάλειας μέσω της ανάπτυξης ανθεκτικών συστημάτων και την υποστήριξη των στρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ στο διάστημα. Επιπλέον, η διαστημική δύναμη συμβάλλει στην παρακολούθηση του διαστημικού καιρού, την προστασία των δορυφόρων και την εξασφάλιση της ασφάλειας των διαστημικών πτήσεων κυρίως. Η υποδομή που χρησιμοποιείται σήμερα για τις διαστημικές
λειτουργίες είναι ζωτικής σημασίας για πολλές καθημερινές εφαρμογές όπως το GPS, η παρακολούθηση του καιρού και η διαχείριση των πυρκαγιών, και η διαστημική δύναμη φυσικά διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διατήρηση και προστασία αυτής της υποδομής. Οι προκλήσεις στο διάστημα είναι πολυδιάστατες και συνεχώς εξελισσόμενες. Μια από τις κύριες ανησυχίες είναι τα διαστημικά σκουπίδια σε τροχιά που αποτελούνται από αποσυρμένους δορυφόρους και άλλα αντικείμενα που μπορεί να απειλήσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές αποστολές. Επιπλέον, η προστασία των διαστημικών συστημάτων από την κοσμική ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασίες αποτελεί σημαντική πρόκληση. Η ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογιών για υποστήριξη μακροχρόνιων αποστολών όπως η δημιουργία αξιόπιστων συστημάτων ζωής και η ανακύκλωση πόρων είναι επίσης κρίση. Τέλος, η διασφάλιση της διαστημικής ασφάλειας και η αποφυγή συγκρούσεων καθώς και η διαχείριση των νομικών και ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση του διαστήματος απαιτούν προσεκτική σκέψη και διεθνή συνεργασία. Το 2019 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump υπέγραψε την ίδρυση της διαστημικής δύναμης που αποτελεί τον έκτο κλάδο των ένοπλων δυνάμεων της χώρας. Η διαστημική δύναμη ιδρύθηκε με σκοπό, όπως είπαμε, προστασία διαστημικών συμφερόντων των ΗΠΑ, εστιάζοντας την ασφάλεια των δορυφόρων και άλλων διαστημικών υποδομών που είναι κρίσιμες για την εθνική ασφάλεια και τις τηλεπικοινωνίες. Η χρηματοδότηση της διαστημικής δύναμης επιβεβαιώθηκε με την υπογραφή του Τραμπ στον ετήσιο προϋπολογισμό των ΗΠΑ για τις ένοπλες δυνάμεις ύψους 738 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδρυση της διαστημικής δύναμης να χρηματοδοτείται με 40 εκατομμύρια δολάρια για το πρώτο έτος. Η δημιουργία της αντανακλά την αυξανόμενη σημασία του διαστήματος ως πεδίο στρατηγικής και οικονομικής σημασίας, καθώς και την ανάγκη για ανάπτυξη τεχνολογιών και πολιτικών για την προστασία των διαστημικών πόρων. Η ίδρυση της διαστημικής δύναμης έλαβε χώρα εν μέσω προβληματισμού στη ΗΠΑ για τα βήματα της Κίνας, Ρωσίας και της Ρωσίας στο διάστημα, με τον αντιπρόεδρο Mike Pence να έχει πει στο παρελθόν ότι δύο αυτές χώρες έχουν όπλα λέιζερ και αντιδορυφορικούς πυράβλους που η ΗΠΑ πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν. Οπλοποίηση ή στρατιωτικοποίηση του διαστήματος. Η Ρωσία και η Κίνα πλησιάζουν τη ΗΠΑ σε διαστημικά όπλα σύμφωνα με νέα έκθεση. Η Ρωσία αύξησε τις δυνατότητές της στο διαστημικό πόλεμο κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς επιδιώκει να ανακτήσει τα στρατιωτικά πλεονεκτήματα της Σοβιετικής εποχής που χάθηκαν μετά τον ψυχρό πόλεμο. Το Ίδρυμα Secure World δημοσίευσε τον Απρίλιο του 24 την ετήσια έκθεση του Παγκόσμιες Δυνατότητες Αντιδιαστημικής, μια αξιολόγηση ανοιχτού κώδικα, που ρίχνει φως στην αυξανόμενη κούρσα διαστημικών εξοπλισμών μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας. Η έκθεση, που συντάχθηκε από πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό, περιγράφει λεπτομερώς τις αντιδιαστημικές δυνατότητες, ουσιαστικά διαστημικά όπλα που αναπτύσσονται από 12 χώρες. Συγκεκριμένα διαπιστώνει ότι η Ρωσία και η Κίνα πλησιάζουν γρήγορα τις ΗΠΑ σε βασικούς τομείς όπως ο ηλεκτρονικός πόλεμος και η ευαισθητοποίηση στον τομέα του διαστήματος. Τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα έχουν κάνει σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη εργαλείων ηλεκτρονικού πολέμου που βασίζονται στο διάστημα και μπορούν να διαταράξουν ή να απενεργοποιήσουν τους εχθρικούς δορυφόρους σύμφωνα με την έκθεση. Αυτό περιλαμβάνει τεχνολογίες όπως συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών και όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας που χρησιμοποιούν λέιζερ ή μικροκύματα. Οι δύο χώρες έχουν επίσης εμπλακεί στην αρένα της ευαισθητοποίησης του διαστημικού τομέα με προηγμένους δορυφόρους επιθεωρητών ικανούς να κάνουν ελιγμούς παράλληλα με διαστημόπλια σε τροχιά για από κοντά παρακολούθηση ή επιθέσεις. Ενώ το Πεντάγωνο και οι αξιωματούχοι της Άμυνας έχουν σημάνει συναγερμό εδώ και χρόνια, η έκθεση του SWF, έτσι, του Ιδρύματος Secure World, παρέχει πιο αναλυτικές λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα αντιδιαστημικά όπλα που αναπτύσσουν η Ρωσία και η Κίνα. Το Ίδρυμα Secure World στην έκθεση του ανέφερε συντομία τις πρόσφατες φήμες για ένα νέο ρωσικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη πυρηνικών δορυφόρων που θα μπορούσαν να χτυπήσουν τη ΗΠΑ με ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς, δυνητικά ακροτηριάζοντας τεράστια τμήματα του στόλου διαστημικών πόρων του στρατού. Σημείωσε ότι οι λεπτομέρειες αυτής της απειλής παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες.
Για την Κίνα, η ανάπτυξη διαστημικών όπλων καθοδηγείται από την επιθυμία να αντιμετωπίσει τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και να αυξήσει τη δική της περιφερειακή επιρροή, ανέφερε η έκθεση. Το Πεκίνο θεωρεί την ικανότητα ακύρωσης των αμερικανικών διαστημικών συστημάτων ως κλειδί για την αποτροπή πιθανών μελλοντικών συγκρούσεων. Δεν είναι σαφές εάν η Κίνα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει επιθετικές αντιδιαστημικές δυνατότητες ή απλώς να τις έχει ως κάτι αποτρεπτικό, αναφέρει η έκθεση. Το 2020 ο Υπουργός Άμυνας Mark Esper κατηγόρησε την Κίνα και τη Ρωσία ότι οπλίζουν το διάστημα με επικίνδυνους δορυφόρους, κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα και πολλά άλλα. Τα κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα είναι εκείνα που χρησιμοποιούν μετατρεπόμενη χημική ή ηλεκτρική ενέργεια και την εστιάζουν σε ένα στόχο με τα γνωστά αποτελέσματα. Ήδη ο στρατός των ΗΠΑ χρησιμοποιεί έναν αριθμό από αυτά, όπως λέιζερ υψηλής ενέργειας, για αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Αυτά τα όπλα, σύμφωνα με τον Δ. Μίκαελ Γκρίφιν, υφυπουργό άμυνας για έρευνα και μηχανική, μπορούν να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά ενάντια σε επιθέσεις μήνους. Συχνά σκεφτόμαστε την κατευθυνόμενη ενέργεια ως μεγάλα λέιζερ και σίγουρα ασχολούμαι με μερικά από αυτά για δεκαετίες, λέει ο Γκρίφιν, αλλά έχουμε επίσης μικροκύματα υψηλής ισχύως που μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικά, όπως αυτά που ονομάζουμε ηλεκτρονικά, ανέφερε ο Γκρίφιν το 2018. Είναι πραγματικά δύσκολο να οραματιστούμε το χειρισμό επιθέσεων σμήνους με καθαρά κινητικά μέσα. Έτσι, αυτή είναι μια από τις μελλοντικές απειλές που νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε. Ωστόσο, αυτά τα κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα που η Ρωσία και η Κίνα στέλνουν στο διάστημα, φαίνεται ότι έχουν σχεδιαστεί για να απομακρύνουν άλλους δορυφόρους. Στις 23 Ιουλίου του 2020, η διοίκηση διαστήματος των ΗΠΑ, SpaceCom, εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι η Ρωσία είχε δοκιμάσει ένα αντιδορυφορικό όπλο σε τροχιά και οι προσπάθειες της Ρωσίας βέβαια να αναπτύξει διαστημικά όπλα χρονολογούνται από τη δεκαετία του 70. Τονίστηκε ο ρόλος της νεοσύστατης διαστημικής δύναμης στη διατήρηση της διαστημικής υπεροχής. Κατά τη διάρκεια της εικονικής διάσκεψης, ο Έσπερ τόνισε το ρόλο της νεοσύστατης διαστημικής δύναμης των ΗΠΑ, που ξεκίνησε επίσημα στα τέλη του 2019, στη διατήρηση της αμερικανικής διαστημικής υπεροχής. Εν μέσω σοβαρών απειλών για την εθνική ασφάλεια, η αμερικανική υπεροχή στο διάστημα είναι απολύτως ζωτικής σημασίας, δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όταν υπέγραψε την νομοθεσία για τη δημιουργία του νέου κλάδου.